πολύ ανησυχητική την να εξελιχθεί κατάσταση στο Μακάριο νοσοκομείο, αφού οι εισαγωγές παιδιών με κορονοϊό αυξάνονται. Νοσηλεύονται 5 παιδάκια θετικά στον ιό από 2 μηνών μέχρι 13 ετών. Τα 2 παιδάκια νοσηλεύονται στον θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου. Τα αυξημένα κρούσματα και κατ' επέκταση το ποσοστό θετικότητας στην κοινότητα χτύπησε καμπανάκι στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Οι ανησυχίες εστιάζονται στο γεγονός πως είναι θέμα χρόνου να αυξηθούν περαιτέρω οι νοσηλευόμενοι. Ήδη οι εισαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τα εξιτήρια που δίνονται. Τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα, μπορούμε να πούμε, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει με την έννοια ότι υπάρχει μια μεγάλη συμφόρηση ασθενών στα νοσηλευτήρια μας. Ο χρόνος παραμονής των ασθενών σε κοινούς θαλάμους COVID έχει αυξηθεί στις 8 ημέρες, ενώ αντίστοιχα στην μονάδα εντατικής θεραπείας ανέρχεται στις 14 ημέρες. Μπορεί κάποιος να νοσηλευτεί 2 μέρες, 3 μέρες και να πάει στο σπίτι του. Υπάρχουν άτομα τα οποία χρειάζονται περισσότερο χρόνο. Τα άτομα τα οποία μπαίνουν στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Το 1/3 των ασθενών νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΙΠΗ να απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μεταβαίνουν έγκαιρα στα νοσηλευτήρια και να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον προσωπικό τους ιατρό. Αυτό έχει να κάνει και με τον χρόνο παραμονής τους στα νοσηλευτήρια. Όσο πιο γρήγορα έρθουν κοντά μας και να λάβουν την σχετική θεραπεία και νοσηλεία, σίγουρα πιο γρήγορα θα εξέλθουν του νοσοκομείου. Η πλειοψηφία των ασθενών που νοσηλεύονται είναι χωρίς ιστορικό εμβολιασμού, ενώ όσοι νοσηλεύονται και αναφέρουν ιστορικό εμβολιασμού είναι άτομα τα οποία είναι πλήρως εμβολιασμένα, έχουν παρέλθει 6 μήνες από την δεύτερη δόση και δεν προχώρησαν με την χορήγηση τρίτης δόσης.